Παιδιά, φτάσαμε στην πέτρα του Ρωμιού. Πάμε λοιπόν να περάσουμε εδώ το κυκλίδωμα. Βλέπω υπάρχουν άνθρωποι που ήδη κολυμπάνε κάτω. Και άλλοι περνάνε το κυκλίδωμα. Ναι, όλοι περάσανε από εδώ, βλέπω. Ένα αστικό λεωφορείο βλέπω κάνει στάση εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο. Υπάρχει και ένα εστιατόριο και mini market. Αλλά εδώ να δείξουμε λίγο και την πινακίδα, η οποία μας καθοδηγεί ουσιαστικά, μας λέει ότι εδώ δεξιά βρίσκεται η πέτρα του Ρωμιού, η οποία είναι εκεί πίσω. Μπορούμε βλέπουμε να και περάσουμε παραλία και από κάτω, Δεν ξέρω, πρέπει να έχει κάποιο πέρασμα, γιατί βλέπω κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν από κάτω. Αλλά εμείς τώρα είμαστε που είμαστε εδώ, ας κατέβουμε. Και από εδώ έρχεται ο κόσμος, υπάρχει υπόγειο πέρασμα για όποιον θέλει να φτάσει στην παραλία. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Α, είναι κάτι είναι. Δες το, το βλέπεις. Αχα, είναι ναι. Ευχές λοιπόν, εδώ αφήνουν τις ευχές τους οι άνθρωποι. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν δέσει κάποια πανιά. Χαρτηγίας. Και μορομάδιλα. Και έχουν γράψει και στις πέτρες από κάτω. Και κάτι σακουλάκια. Δεν ξέρω αν μου αρέσει. Να. Αλλά μου αρέσουν σίγουρα οι πέτρες εδώ από κάτω που έχουν κάποια ονόματα, έχουν κάποιες ημερομηνίες, έχουν κάποιες ευχές. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, πλησιάζουμε ουσιαστικά στη γενέτειρα της Αφροδίτης. Δεν σας το βράχω. Λες να μπορώ να ανέβω πάνω. Η γενέτειρα της Αφροδίτης. Ναι. Η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Κουκλιά. Κούκλια. Κούκλια. Εντάξει, ναι. Τι κούκλια, τι κουκλιά. Ναι. Και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην παραλία του. Της πέτρας του Ρωμιού, που είναι αυτή η πέτρα που βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ έχουμε δύο μύθους σχετικά με αυτήν την πέτρα. Ο πρώτος λέει ότι η Γαία ζήτησε από τον γιο της, τον Κρόνο, να δολοφονήσει τον πατέρα του, τον Ουρανό. Πράγμα το οποίο έκανε, τον δολοφόνησε για να τον πάρει το θρόνο, τον σκότωσε και έκοψε τα γενετικά του όργανα και τα πέταξε στη θάλασσα, από τα οποία δημιουργήθηκε αυτός ο βράχος. Και από τον αφρό στη θάλασσα δίπλα σε αυτό το βράχο γεννήθηκε η Αφροδίτη. Από εκεί βγήκε και η ονομασία Αφροδίτη. Εμφανίστηκε λοιπόν στην ακτή. Και έτσι ο μύθος λέει ότι η Αφροδίτη είναι από εδώ, από την Κύπρο και συγκεκριμένα από αυτό εδώ το μέρος. Ο δεύτερος μύθος είναι από την Βυζαντινή εποχή. Λέει ότι ο μυθικός ήρωας, υπερήρωας του Βυζαντίου, ο Διγενής Ακρίτας, έκοψε ένα τμήμα του Παιδαδακτύλου, που είναι μια οροσειρά που βρίσκεται στη Λευκοσία. Πολύ μακριά. Και την πέταξε εδώ, πέταξε αυτόν τον βράχο για να αποθύσει τους αρακινούς, οι οποίοι πραγματοποιούσαν, ας πούμε, αποστολές εδώ και κλέβανε τους ανθρώπους, έτσι, αποβιβάσεις, κάναν αποβιβάσεις. Ουσιαστικά ο Διγενής Ακρίτας προστάτευε την επικράτεια του Βυζαντινού, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως και όλοι οι Ακρίτες. Έτσι λοιπόν αυτή η πέτρα, αυτός ο βράχος κατέληξε εδώ από τον Διγενή και γι' αυτό ονομάστηκε η πέτρα του Ρωμιού, καθώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν αλλιώς γνωστή και ως Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όλα αυτά που τα διάβασες. Αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο, στο Wikipedia, σε πολλές άλλες ιστοσελίδες. Μάλιστα υπάρχουν και άλλες παραλλαγές σχετικά με τον μύθο. Κάποιες είναι τοπικές, κάποιες είναι από άλλα μέρη. Μας είπε ένας άνθρωπος που συναντήσαμε στον δρόμο ερχόμενοι, ντόπιος, ότι παιδιά, ο παλιός μύθος ήταν αυτός του Διγενή Ακρίτα, η πέτρα του Ρωμιού, και αργότερα μεταγενέστερος μύθος ήταν αυτός σχετικά με την Αφροδίτη και τη γενέτειρά της που είναι εδώ, που πιθανώς να έγινε για τουριστικούς λόγους. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε αυτούς τους μύθους, οι οποίοι μας βοηθάνε να έχουμε και μια εικόνα ενός ιστορικού κομματιού, ας πούμε, που ήταν το πώς σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Πριν 50 χρόνια, λέει, βγήκε αυτός ο μύθος για την Αφροδίτη, για να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες. Ναι. Αλλά εμένα αυτό που με προσελκύει αυτή τη στιγμή είναι ο βράχος εκείνος, από τον οποίο θέλω να κάνω μια βουτιά. Πέτρα έχει κάτω αυτή η παραλία και πάμε να δοκιμάσουμε το νερό. Έχουμε και κάτι φυκάκια εδώ στην άκρη. Δεν μας ενοχλούν βέβαια. Για πάμε να δοκιμάσουμε. Α! Πώς είναι, δροσερό! Δροσερό, δροσερό θα το έλεγα, Δροσερό είναι, ναι, όντως. Είναι κρύο. Μετά από αυτό το αυτοκίνητο χωρίς air condition που έχουμε αυτή τη στιγμή, με ξύπνησε για τα καλά. Είχα σκάσει. Πού, πού, μιλάμε παγάκι το νερό, Ωραίο. Βράχο. Τέλειο, τέλειο. Η Νίκη έχει αρχίσει την αναρρίχηση. Βλέπετε εκεί πέρα στο στοιχείο της Περίνα. Βλέπουμε την Νίκη να έχει φτάσει στην κορυφή. Μας κάνει σινιάλο εκεί πάνω. Και κάνει και τα δικά της. Ενθουσιάστηκε όπως βλέπουμε η Νίκη.
και πάει πάλι την αναρρίχηση από άλλο σημείο αυτή τη φορά. Τα κατάφερε η Νίκη. Ετοιμάζεται για να πηδήξει για άλλη μια φορά. Σηκώθηκε. Για να δούμε. Έλα Νίκη. Κολοτούμπα! Έπεσε λίγο με την πλάτη και πόνεσε λίγο από ό,τι βλέπω. Αλλά εντάξει, μια χαρά, δεν μασάει. Θα το ξεπεράσει. Να πούμε ότι το νερό είναι λίγο θολό. Πιθανώς γιατί έχει κύμα και σηκώνει έτσι άμμο. Φαντάζομαι ότι μια εξήγηση είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Αλλά έχει και πετραδάκια να πούμε. Δηλαδή αυτά τα βοτσαλάκια συνεχίζουν μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά γίνεται αμμουδιά μέσα ο βυθός. Οπότε είναι εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τόσο καθαρό το νερό και έτσι δεν σε εμπνέει πολύ για να κολυμπήσεις. Επίσης έχει κάποια ρεύματα εκεί γύρω από το βράχο. Είναι πιο πολύ ιστορική σημασία, θα έλεγα. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα που έκανα μπάνιο εδώ, στην γενέτειρα της Αφροδίτης. Αλλά εμείς δεν θα κάτσουμε πολύ τώρα γιατί πρέπει να συνεχίσουμε μπρος στο νότ. Το Νακάμα, που είναι 2 ώρες από εδώ. Πληροφορηθήκαμε όμως ότι υπάρχει και ο ναός της Αφροδίτης στο χωριό Κούκλια, εδώ κοντά. Και έτσι ενδεχομένως να κάνουμε μια στάση εκεί να ρίξουμε μια ματιά πριν φύγουμε από την περιοχή. Τι έγινε με την πλάτη σου? Εντάξει, τίποτα, απλά έσκασε με την πλάτη. Νομίζω το ξέρουν τα παιδιά εδώ ήδη ότι έσκασε με την πλάτη. Ήθελα να κάνω κολοτούμπα. Ναι, το είδαμε. Ναι. Την επόμενη φορά την πετύχω όμως. Ναι, έτσι δεν γίνεται να την πετύχουμε με τη μία. Θέλει λίγη εξάσκηση. Και μόνο που πήρα την απόφαση να την κάνω, είμαι χαρούμενη. Φεύγοντας από την παραλία, έχω να πω ότι συνέβη κάτι πάρα πολύ αστείο. Πάω να φύγω και κοιτάω τους αγιονάρες μου και λέω: ρε εσύ, αυτές ήταν οι σαφιονάρες μου, γιατί είχαν στο λουρί κάτι χρυσόσκονες, αλλά ήταν κατά τα άλλα σχεδόν ίδιες με αυτές. Ναι, ήταν χαβαϊάνας, ναι. Ίδιο χρώμα, ίδιο μέγεθος. Τις κοιτάω, τις ξανακοιτάω και λέω: ρε εσύ, οι δικές μου ήταν λίγο μικρότερες νομίζω. Και λέω, δεν μπορεί να έχει κάποιος ακριβώς ίδιες σαφιονάρες, μάλλον ήταν οι δικές μου με τη χρυσόσκονη και δεν το είχα παρατηρήσει. Και τελικά ο Κωνσταντίνος λέει: α! Υπάρχουν κάτι σαγιονάρες ναι, εκεί. Ναι, όντως. Ήταν σταφίκια και ήταν λίγο incognito, ήταν λίγο κρυμμένες. Τελικά ήταν δίπλα στις σαγιονάρες της Νίκης, αλλά ήταν λίγο διαφορετικές. Έτσι τελικά δεν τις έκλεψε. Πήγε και τις άλλαξε και πήρε τις δικές της. Μπράβο. Σε αυτό το ακρογιάλι, 9 του Γενάρη, χιλιάδες χρόνια πριν, πάτησε στην στεριά της Πάφου η Θεά Αφροδίτη. 9 του Γενάρη 2013. Σου άρεσε η παραλία? Μου άρεσε. Τέλεια, και ήρθε η ώρα να φύγουμε από το μυστικό πέρασμα. Αυτό εδώ. Μένει Χρυσάνθη. Για να δούμε πού θα βρεθούμε. Αυτό που ακούτε είναι η Χρυσάνθη. Είναι το τρομπόνι του στόματος. Φως στο τούνελ. Εδώ υπάρχουν ντουζιέρες όπου πρέπει να βάλεις 50 λεπτά για να κάνεις ντουζ. Και υπάρχουν και αποδυτήρια. Χρυσάνθη! Θα με κάνεις ντουζ. Να σε κάνω. Δεν έχει πολύ πίεση. Δεν πειράζει. Θα φύγει το αλάτι. Είναι και τέρμα ζεστό εντωμεταξύ. Τέλεια.